Οι αρχές της Λευκορωσίας έδωσαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα ένα προσχέδιο τροποποιήσεων στο Σύνταγμα της χώρας, που ουσιαστικά επιτρέπουν στον Αλεξάνδρ Λουκασέγκο να παραμείνει περαιτέρω στην εξουσία μέχρι το 2035. Ο Λουκασέγκο βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 27 χρόνια και διανύει την έκτη θητεία του. Δεν έκανε καμία δήλωση για τις τροπολογίες, αλλά η κρατική τηλεόραση τον έδειξε να παρευρίσκεται σε μια ειδική γιορτή για παιδιά στην κεντρική αίθουσα του Προεδρικού Μεγάρου στην πρωτεύουσα Μίνσκ. Οι τροπολογίες επαναφέρουν τα όρια στις προεδρικές θητείες που είχαν καταργηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Λουκασέγκο, επιτρέποντας στον πρόεδρο μόνο 2 5-ετής θητείες. Ο περιορισμός, ωστόσο, θα τεθεί σε ισχύ μόνο όταν ένας νεοεκλεγμένος πρόεδρος αναλάβει τα καθήκοντά του. Γεγονός που δίνει στο Λουκασέγκο την ευκαιρία να θέσει υποψηφιότητα για 2 ακόμα θητείες μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας του το 2025. Η Λευκορωσία συγκλονίστηκε από μήνες άνευ προηγουμένου μαζικών διαδηλώσεων μετά την ανανέωση της θητείας του Λουκασέγκο στις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2020, τις οποίες η αντιπολίτευση και η Δύση κατήγγυλαν ως απάτη. Απάντησε στις διαδηλώσεις με μια βάναυση καταστολή που οδήγησε περισσότερους από 35.000 ανθρώπους στη σύλληψη. Χιλιάδες ξυλοκοπήθηκαν από την αστυνομία και πολλοί αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στο εξωτερικό.